Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Και πάλι εδώ, στο Κάνε Σινεμά, στο ζούγκλα.gr. Χρόνια πολλά, να είναι καλά και να έχουμε κουράγιο να παλεύουμε το ό,τι μας συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Σήμερα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε καλεσμένους και από Skype, έχουμε και στο πλατό φιλοξενούμενους φίλους με δύο ενδιαφέρουσες ταινίες. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάτι που ήθελα να σας δείξω, κάποιο τρέιλερ, κάποια κομμάτια από τη νύχτα των ζωντανών νεκρών του George Romero, για να επισημάνω λιγάκι όλο αυτό που σημαίνει στις μέρες. Λευκές νύχτες, λέει, λευκά παλάτια, λευκά όνειρα, λευκά παραμύθια, αλλά τελικά μάλλον μια ζομποποίηση, αντιλαμβάνομαι εγώ, να συμβαίνει. Προσωπική μου άποψη, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κινηματογράφος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει επισημάνει τέτοιους προβληματισμούς, τέτοιες καταστάσεις που δυστυχώς θα τολμούσα να πω ότι ζούμε ίσως την εποχή της επιστημονικής φαντασίας, η οποία είναι μια φανταστική πραγματικότητα. Εν τούτης αναζητήσετε την ταινία, αν θυμάμαι καλά, είναι του 84, του 82, κάπου εκεί, δεν είμαι σίγουρος. «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών», George Romero. Επίσης αναζητήστε και την ταινία του μεγάλου δάσκαλου, του παππού, του John Carpenter, «Το κυκλοφορούν ανάμεσά μας». Νομίζω ότι μόλι που πέρασαν πολλές δεκαετίες από τότε, είναι πάρα πολύ επίκαιρες και μάλλον εικονοποιούν πράγματα που είναι της εποχής μας. Το γεγονός, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, το ότι οι εικόνες είναι κώδικες, το ότι πίσω από τις εικόνες υπάρχουν μηνύματα, το ότι αυτοί που φτιάχνουν τις εικόνες έχουν κάποιο σκοπό που τις κάνουν έτσι ή αλλιώς. Θα το ξαναεπισημάνουμε και θα το λέμε πάντα. Νομίζω ότι στην ταινία αυτή του παππού Carpenter είναι ακριβής η αναφορά σε αυτό το θέμα. Τι κρύβεται πίσω από τις εικόνες. Εδώ λοιπόν φιλοδοξία της εκπομπής αυτής είναι να κουβεντιάσουμε, να μπορέσουμε να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε την εικόνα, να αποκωδικοποιούμε όλο αυτό το μήνυμα που εισπράττουμε από οπουδήποτε, από τις τηλεοράσεις, κυρίως από την τηλεόραση πια, γιατί το σινεμά δυστυχώς έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό κοινό. Δεν είναι μέρα τώρα για να ζορίζουμε λιγάκι τα πράγματα, μάλλον να το δούμε πιο διασκεδαστικά. Να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε, να βάλουμε στην παρέα μας έναν φίλο από την Θεσσαλονίκη, σκηνοθέτη, συνάδελφο, νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει κάνει μια ταινία, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Έχει κάνει την ταινία «Μπλόφα». Γιώργο, καλησπέρα σου. Μας ακούς? Σας ακούω καθαρά. Εξαιρετικά λοιπόν. Χρόνια πολλά και σε σένα. Έχεις κάνει ένα φιλμάκι, την «Μπλόφα». Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν να πάρω μια απόφαση να εκτεθώ. Μάλιστα. Καλά ήταν και τα σεμινάρια και η θεωρία και η ιστορία του κινηματογράφου και όλα αυτά που είχα διδαχθεί. Αλλά αν δεν το τολμήσεις, δεν θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Έτσι βρήκα μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλαν να βοηθήσουν σε ένα σενάριο που είχα γράψει και είναι αυτό που λέμε, πήρα την τύχη μου στα χέρια μου. Δίχως budget, δίχως κάποια βοήθεια και από ό,τι έχετε δει είναι μια δουλειά έτσι, εντάξει, αξιόλογη θα την έλεγα εγώ. Είναι η πρώτη σου ταινία, Γιώργο? Είναι η πρώτη μου ταινία, ναι, είναι η πρώτη μου απόπειρα. Έρχονται κι άλλες. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ελπίζουμε να τις δούμε σύντομα και να είναι πολύ πολύ μα πάρα πολύ καλύτερες και σύντομα να δούμε και μια μεγάλη ταινία δικιά σου βεβαίως, όπως και όλων των φίλων που μας στέλνουν τις μικρές ταινίες τους εδώ. Το σενάριο το έχεις γράψει εσύ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, βέβαια. Πώς πέρασε ένα τέτοιο προβληματισμό? Μίλησε μας λίγο για την ταινία, αν θέλεις. Κοιτάξτε, κάποιος ειδικός προβληματισμός δεν υπάρχει, έτσι. Σας είπα και πριν ότι υπήρχε μια ομάδα παιδιών οι οποίοι δεν είναι καν ηθοποιοί. Ούτε επαγγελματίες, ούτε αριστεχνείς ηθοποιοί είναι οι άνθρωποι. Είναι κάποιοι φίλοι οι οποίοι ήθελαν να βοηθήσουν.
Αυτό που θεωρώ εγώ για την ταινία είναι ότι δεν ήθελε κάτι να πει, ήθελε κάτι να δείξει. Δηλαδή είναι μια οπτική σκηνοθετική και τίποτε παραπάνω. Το σενάριο, ένα απλό σενάριο είναι. Μάλιστα. Είχες να κάνεις και με διδασκαλία ηθοποιών, γιατί είναι φιξιόν η ιστορία σου, η ταινία σου έχει μια ιστορία απαφυγής δηλαδή. Ναι, κοιτάξτε, πάνω σε αυτό, επειδή τα παιδιά δεν ήταν ηθοποιοί, προσπάθησα όσο δυνατόν να αποφύγω το διάλογο. Καταλάβατε, γι' αυτό υπάρχει από πάνω η αφήγηση. Μάλιστα. Είναι μέρες που ίσως ταιριάζει η θεματολογία της ταινίας σου, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα έτσι, αν μπορείς να μας πεις η εμπειρία σου από τα γυρίσματα, αφού ήταν και η πρώτη φορά που τόλμησες να εκτεθείς και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τολμώ να εκτεθώ. Είναι κάτι που δύσκολα το ξεπερνάμε, έτσι. Και χαίρομαι που το διατυπώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ως πρώτη ταινία, ως πρώτη επαφή λοιπόν με αυτό το πράγμα, το πούμε, τον κινηματογράφο, πώς το ένιωσες, πώς βγήκες, πώς εκτέθηκες, πώς ένιωσες με την έκθεσή σου? Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, έτσι. Πρώτον, αυτό είναι το κυριότερο. Κατά δεύτερον, καταλαβαίνεις από μέσα το τι δυσκολίες υπάρχουν. Και οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα γύρισμα στο σταθμό των τρένων στην ταινία. Εκεί πέρα υπήρχε απαγόρευση. Δεν μπορούσαμε να πούμε. Το κάναμε τελείως στα μουλοχτά που λένε. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Επίσης, διαπίστωσα ότι πρόκειται για ομαδική δουλειά. Ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας. Γιατί είχα αποφασίσει από την αρχή να τα κάνω όλα εγώ. Αλλά διαπίστωσα πόσο σημαντικός είναι ο φωτισμός, ο οποίος δεν υπάρχει στην ταινία. Ο φωτισμός είναι κάκιστος. Και διάφοροι άλλοι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στην ταινία και δεν ήταν. Και κάτι που, το οποίο θα διορθώσω στην επόμενη. Δηλαδή δεν θα γίνει όλα ένας, θα γίνει ομαδική δουλειά. Τώρα ήσασταν παρόλα αυτά μια μεγάλη ομάδα από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον στους τίτλους σας. Αυτοί οι άνθρωποι προσφερθήκαν προφανώς αφιλοκερδώς, να υποθέσω, ε? Ναι, φυσικά. Είναι no budget story ταινία. Μάλιστα. Και η ταινία σας έχει κάποια πορεία, έχει παιχθεί κάπου, έχετε... Όχι, όχι. Στο YouTube την ανεβάσαμε. Μάλιστα. Και αυτό ήταν. Είναι η πρώτη δημόσια προβολή, δηλαδή, μέσα από το κανάλι του Ζούγκλα. Ναι. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλεις να πεις κάτι πριν δούμε την ταινία ή να την κουτσουμπολέψουμε μετά? Όχι, καλύτερα μετά. Okay, πάμε λοιπόν να δούμε την βλόφα του Γιώργου Παπαδόπουλου και ξανά πάλι μαζί. Με λένε Λουκά και πριν από λίγο έπαιξα ένα παιχνίδι που θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς τον αφετέρου συμβαλόμενο. Την προηγούμενη εβδομάδα πούλησε ένα οικόπεδο που μου άφησε κληρονομιά ο πατέρας μου. Ο λόγος είναι προφανής. Οικονομικές δυσκολίες. Είχα τσεπάτα, 30 χιλιάρικα. Δεν είναι και άσχημα. Αλλά δεν βγάζει και το υπόλοιπο τη ζωή σου. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δουλέψω. Να δουλέψω. Το κεφάλαιο που είχα ήταν αρκετό για μια καλή επένδυση. Και σε αυτή την περίπτωση εμπιστεύομαι μόνο έναν άνθρωπο. Φάνης, μακρινός ξάδελφος, μεγάλο λαμόγιο. Χρόνια στην πιάτσα. Χωμένος σε κάθε λογής βρωμοδουλειές. Θα είχε σίγουρα μια καλή συμβουλή. Διατήρε ένα υπόγειο στη Μενεμένη. Στην εποχή του DVD, ο Φάνης κατάφερε να σπρώχνει ακόμα στην αγορά παράνομα βίντεο.
Πόκερ, τρελάθηκε σε φαν. Είπαμε να κάνουμε επένδυση, όχι. Γιατί ρε μαλάκα. Πέρσι το καλοκαίρι είχε ξεκολλιάσει όλο το κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ παίζαμε με σταργάλια. Κλάιν. Έπειτα, τι θα τα κάνει, ρε. Θα τα βάλει στο χρηματιστήριο, να είσαι με το άγχο. Έπεσε, ανέβηκε, έπεσε, ανέβηκε, έπεσε, ανέβηκε. Και ξαφνικά, θε να φέρει κόκα. Να σε μαγκώσουνε και να βγεις στις ειδήσεις με τετραγωνάκια στη μάπα. Θες να παίξεις στοίχημα, παίξε. Και άμα το κοράκι καταπιεί τη σφυρίχτρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι καλό στο πόκερ. Και όσο ο Φάνης μου μιλούσε, άρχισε να με πείθει. Την επόμενη, δηλαδή σήμερα, διοργανωνόταν μια παράνομη παρτίδα πόκερ σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Εκεί συμμετείχε η αφάν καρατέ της πόλης. Τραπέζι για λίγους. Αλλά ο Φάνης είχε τις άκρες να με χώσει το παιχνίδι. 500 ευρώ. Κατώτατο ποντάρισμα. Και αυτό δεν ήταν το μοναδικό που με σόκαρε. Ο Φάνης φρόντισε να με πληροφορήσει και για τους αντιπάλους μου. Ή μάλλον να με προειδοποιήσει. Λάκη Λουτσιάνου. Απαγόρευση από όλα τα καζίνο και τις κρατοπαιδικές λέσχες της Ιταλίας. Πολλοί ισχυριζόντουσαν πως ήταν απλά τυχερός. Κάποιοι άλλοι ότι έκλεβε περίτεχνα χάρη στην ταχύτητα που χειριζόταν την τράπουλα. Εισαγγελέας, η δικαιοσύνη είναι τυφλή χάρη σε αυτόν. Της έχει βγάλει τα μάτια με τα ίδια του τα χέρια. Πολύ χρήμα και ένα σπάνιο φετίχ. Ήταν αντικειμενιστής. Ψώνιζε νεαρούς αλλοδαπούς από τη Γενιτσόν και τους έβαζε να παριστάνουν τα έπιπλα του σπιτιού του. Μεγάλη ονομαλάρα. Τζου, Εβραίος. Οι γονείς του γλίτωσαν από τα γερμανικά καψόνια στην πλατεία Ελευθερίας το 1942 και με τη βοήθεια της μεγάλης του ΑΣ ορθοπόδησαν. Για την ακρίβεια έκαναν αμύθιτη περιουσία. Τον τελευταίο καιρό, ο Τζου μύθηκε στην Κυβωτό των Ψυχών. Μια παραθρησκευτική οργάνωση που πίστευε στη μετεψύχωση σε σώματα ζώων. Οι μεγάλοι διδάσκαλοι ενοχλήθηκαν και οι απόπειρες δολοφονίας του Τζου ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ιβάν, σεσημασμένος Κολομβιανός, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για διακίνηση κοκαίνης. Μετά από πολύ κυνηγητό, ο Ιβάν βρήκε καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ πλέον κανονίζει τα ντύλια. Και την ντύλια. Ας είναι καλά το λιμενικό. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι εκτός από έμπρος ήταν και χρήστης. Και μάλιστα μανιακός. Τόσο που πολλές φορές έχανε τελείως τον έλεγχο. Όπως εκείνο το πρωί, που ο δίσκος διαχειριστής τον επισκέφθηκε για να εισπράξει τα κοινόχρηστα. Ήλιος. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Στοίχημα, υπόδρομος, νυχτερινά μαγαζιά, το κοκλυφίες. Κατάλαβε νωρίς ότι δεν το χωράει το αγρίνιο. Και σε αρχές της δεκαετίας του 90 αναζήτησε την τύχη του στη Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι στην πόλη έδωσε το σαφές στίγμα του. Με το σπήλιο δεν τα βάζει κανένας. Όποιος τόλμησε να το κάνει, κατέληξε νεκρός με μια μαξιλαροθήκη γεμάτη μεθάνη. Έτσι γούσταρε να σκοτώνει ο σπήλιος. Ντίλερ, ο Τσίλιας, γνήσιο του Πιωτάκη, απόφυτος Ευκλήδη. Το πρωί αποθηκάριος, το απόγευμα πακετάς και κάνα βραδινό εξτραδάκι στα παράνομα τραπέζια. Μεγάλο λουκ τραβάει το παλικάρι.
Απόρροπο στην παλή. Με αυτά και με αυτά, έφτασε η ώρα να βγάλω ζεστό χρήμα. Έκανα το σταυρό μου, ήπια ένα τσιγάρο και ξεκίνησε. Ξεκινάμε. Πέρασαν δύο ώρες παιχνιδιού, όταν παρατήρησα ότι ο Λουτσιάνο είχε κρυμμένο ένα χαρτί στο μανίκι του. Φοβήθηκα να μιλήσω. Είδα ότι ο Τέρης το αντιλήφθηκε και περίμενα να αντιδράσει. Είχα ένα πολύ κακό προαίσθημα. Κάναμε το πρώτο διάλειμμα και ένας-ένας πήγαμε στην τουαλέτα. Ήθελα σαν τρελός να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και επιβεβαιώθηκα. Όταν επέστρεψα στο τραπέζι, ήταν όλοι τόσο ψύχρεμοι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Να ανοίξω την πόρτα και να τρέξω. Να αρχίσω να φωνάζω βοήθεια. Γαμώ την πουτάνα μου, ρε Φάνη. Δεν μου είπες για νεκρούς. Μοιράστε τις μάρκες του. Ίσως το επόμενο μισάωρο να μοιράσουν και τις δικές μου. Δεν τόλμησα να βγάλω άχνα. Μόνο κοιτούσα. Κοιτούσα και έκανα την προσευχή μου να βγω ζωντανός από εκεί μέσα. Ο χρόνος περνούσε και εγώ ήμουν σχεδόν στα ίσα. Ο Ιωβάνι είχε χάσει ένα κάρο λεφτά και άρχισε να κάνει ντου στην κόκ. Το μάτι του γυάλιζε. Η επόμενη μοιρασιά δεν μου έδωσε καλό κρατή. Και πάνω στο άγχος μου, μου έπεσε ένα φύλλο από το χέρι. Πριν προλάβω να σηκωθώ, άκουσα ένα χαρακτηριστικό ήχο. Και μόλις σηκώθηκα, ο Τέρης μας είχε αποχαιρετήσει. Εγώ, ο Ιβάν, ο Τζου και ο Σπήλιος συνεχίζαμε το παιχνίδι. Ενώ ο Τσίλιας άρχισε να παραδίνεται σιγά σιγά. Άρχισα να κερδίζω κάτι ψηλά μέχρι που ήρθε το επόμενο σοκ. Ο Ιβάν χάζεψε τελείως. Νόμιζε ότι παίζαμε αγωνία. Είχε πια ένα καράβι κόκα και δεν μπορούσε να συντονιστεί στο παιχνίδι. Ο Τζου του μιλούσε και αυτός έκανε κάτι σπασμωδικές κινήσεις με το κεφάλι. Κάτσε κάτω, ρε. Ναι, το ομολογώ. Εκείνη τη στιγμή έκανα τα κακά μου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο Ιβάν τα είχε δει όλα. Ο Τσίλιας κουτουλούσε. Εγώ έκανα ρέιζ και ο Σπήλιος δεν κολλώνε. Περιμέναμε τη σειρά του Ιβάν. Αλλά μάτε, κανείς δεν πήρε χαμπάρι ότι έφυγε για τον άλλο κόσμο. Αυτό λέγεται overdose. Τα επόμενα δευτερόλεπτα ήταν ο χειρότερος μου εφιάλτης. Μέχρι που ο Τσίλιας, από την κούραση, έβαλε το χεράκι του. Ο Σπήλιος ξεράθηκε. Και ο Τσίλιας, μάλλον υπερκόπος. Και τώρα τι κάνεις, Λουκά? Αρπάζεις τις βαλίτσες με το κρίμα και γίνεσαι λαγός.
κάνεις. Δεν θα σιγά σου για να το κάνεις. Για τα κλίματα σου τώρα θα πληρώσεις. Δεν θέλω να πω το μετανιώσεις. Μέχρι την αυγή έχεις καιρό. Του φτάνει ο χρόνος να μην ρίξεις το Θεό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Πάντως, την ώρα που έτρεχα, άκουσα μια έκρηξη. Οι δύο βαλίτσες με δυσκόλευαν πολύ στο τρέξ. Έτσι σταμάτησα λίγο παρακάτω. Άδειασα τα λεφτά στη μια βαλίτσα και αμέσως τηλεφώνησα στο Φάνη και του είπα γρήγορα το τι είχε συμβεί. Και δώσαμε ραντεβού κάπου κοντά στο ρέμα. Φάνη. Λουκά, ας την τσάντα κάτω και δρόμο. Κι έτσι βρέθηκα εδώ. Κι όπως σας είπα και στην αρχή, έπαιξα ένα παιχνίδι. Και κάθε παιχνίδι έχει ένα νικητή. Φίλοι μας, η μπλόφα του Γιώργου Παπαδόπουλου αυτή ήταν. Προσοχή στις κακές συνήθειες. Προσοχή στα περιβάλλοντα. Προσοχή στο τι κρύβουν οι εικόνες, τι κρύβουν οι υποσχέσεις, τι κρύβουν τα γεγονότα. Γιώργο, ναι. Είπες εκτέθηκες. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχεις εκτεθεί. Πώς νιώθεις? Είναι αυτό που ήθελα. Πώς νιώθω. Αυτό ήθελα να κάνω, να εισπράξω τις αρνητικές ή τις θετικές κριτικές, τα λάθη και τα σωστά μου και να κοιτάξω να τα διορθώσω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πάντοτε βεβαίως τα λάθη μας κάνουν καλύτερους, έτσι, ισοβίως θα κάνουμε λάθη και εν τέλει το λάθος απαιτεί και ένα σημείο αναφοράς. Πολλές φορές φαίνονται ότι είναι λάθος, αλλά δεν είναι καθόλου λάθος κάποια πράγματα ή μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι λάθος, ενώ δεν είναι λάθος. Όσον αφορά την τεχνική, εντάξει, ένα λάθος τεχνικό είναι πάντα λάθος, δεν διορθώνεται. Αλλά καμιά φορά κάνουμε και επί τούτου λάθη για διάφορους λόγους, είτε για να σοκάρουμε, είτε για να αυτοϋπονομευθούμε. Πάντοτε έχει να κάνει με το θέμα μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αφηγήθηκες πάρα πολύ όμορφα και με σαφήνεια την ιστορία σου. Μιας και είναι η πρώτη σου προσπάθεια και μιας και απευθυνόμαστε σε φίλους οι οποίοι
θέλουν κάτι να κάνουμε και από τη θέση εδώ που είμαι εγώ προσπαθώ να παρακινήσω, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες ταινίες. Θα είχες κάτι να τους συμβουλεύσεις έτσι από την προσπάθεια σου αυτήν? Κοιτάξτε, το παν είναι η τριβή με το αντικείμενο. Όπως σας είπα και στην αρχή, οτιδήποτε πούμε θεωρητικά, όσες σελίδες και να γράψουμε, όσες σελίδες και να διαβάσουμε, εάν δεν έχουμε τριβή με το αντικείμενο, δεν θα μάθουμε ποτέ. Προσπαθήστε το, τολμήστε το, εκτεθείτε. Δεν είναι κακό. Μάλιστα. Η έκταση, λοιπόν, αυτού που είμαστε εμείς, το οποίο θα πρέπει να αποδεχθούμε, άσχετα ο περίγυρος δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει. Στο φινάλε, παιδιά, εντάξει, δεν μπορεί να αρέσουμε και σε όλους, έτσι. Ακολουθούμε το δρόμο μας, την πορεία μας, εκθέτουμε, εκτιθέμεθα, πολύ ωραία το είπε ο φίλος μας. Τώρα πώς βλέπεις την ταινία, έχει καμιά εξέλιξη, κάποια άλλη πορεία, τη στέλνεις κάπου αλλού? Όχι, δεν νομίζω, δεν έχω και εκλέξεις, δηλαδή, για τη συγκεκριμένη ταινία. Έχει τελειώσει η καριέρα της, δηλαδή? Νομίζω ότι, όχι, η καριέρα δεν έχει τελειώσει ακριβώς, απλά μπαίνει λίγο προς τα πίσω, γιατί έρχονται τα καινούργια. Μάλιστα. Έτσι, δεν νομίζω, δηλαδή, ότι είναι εξοφλημένη ταινία, δεν είναι εξοφλημένη ταινία, καμιά ταινία δεν είναι εξοφλημένη. Εξοφλημένη για την καριέρα της, λέμε. Εξοφλημένη. Αυτά θα πάει λίγο πίσω, γιατί θα έρθουν οι καινούργιες. Δυστυχώς, το έργο τέχνης μένει ισοβίως και λειτουργεί από ένα σημείο πέρα από εμάς, από μόνο του. Έτσι, και μέσα στα χρόνια, όταν το ξαναδούμε μετά από καιρό, βλέπουμε ότι πραγματικά είναι μια αυτόνομη οντότητα, όπως και αν το αντιλαμβάνεται κάποιος αυτό. Θες να μας πει δύο λόγια για την καινούργια σου δουλειά? Η καινούργια δουλειά θα είναι πάνω κάτω το ίδιο που είδατε τώρα, απλά θα είναι με διορθωμένα όλα τα λάθη, όλα όσα μπορώ να πας περιπτώσει. Θα είναι κάτι παρόμοιο, θα έχει σχέση πάλι με το έγκλημα. Έτσι, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτή τη φορά με διευθυντή φωτογραφίας, με μακιγιάζ, με στέλνει, με ντόλι, με τα πάντα. Μάλιστα. Ξέρεις, ένας μεγάλος σκηνοθέτης, για μένα προσωπικά δάσκαλος, ο Φεντέρικο Φελίνη, και αν δεν κάνω λάθος, έλεγε πως τελικά, ό,τι και να κάνουμε, ισοβίως θα κάνουμε την ίδια ταινία. Για διάφορες παραλλαγές, αλλά πάντοτε στον ίδιο στοχασμό, στον ίδιο προβληματισμό, στις ίδιες ανάγκες. Κάτι τέτοιο άκουσα και από σένα? Ναι, κάπως έτσι. Εύχομαι να ξέρω. Καθένας είναι αυτό που τον τραβάει, αυτό που του αρέσει. Έχει ένα είδος, ο καθένας είναι διαφορετικός. Μάλιστα. Σου εύχομαι να υπερασπιστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εαυτό σου, τη σκέψη σου, τον στοχασμό σου. Αγωνίω να δω την επόμενη σου ταινία σύντομα και εύχομαι να έχει καλή επιτυχία. Να σου ευχηθώ, Γιώργο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κουράγιο σε αυτό το δρόμο που επέλεξες. Λεφτά δεν έχει, κούραση έχει, αλλά έχει πάθος, έχει έρωτα. Έχει άλλα πράγματα που τα ξέρεις εσύ. Και προκαλώ και τους φίλους μας να μπουν σε αυτό το παιχνίδι του σινεμά, να το αντιληφθούν και μόνοι τους. Εγώ προκαλώ και αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά τα μάτια τους ή κλειστές τις πόρτες τους. Επιτέλους να τα ανοίξουν και λίγο παραπέρα, να δουν ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προσφέρει στον κινηματογράφο και δεν χρειάζεται να αυτοαποκαλούμαστε όλοι ερασιτέχνες, γιατί όσο αυτοαποκαλούμαστε ερασιτέχνες, θα είμαστε όντως ερασιτέχνες. Θα πρέπει αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν να διαθέσουν κάποια χρήματα, εταιρείες παραγωγής, κάποια εξάρτητη παραγωγή, να κοιτάξουν λίγο παραπέρα, να βρουν τα άτομα τα οποία τους ψάχνουν ουσιαστικά για να τους δώσουν χρήματα. Πολύ ωραία η πρόκλησή σου, μου αρέσει. Με αφορά και εμένα προσωπικά, επαυξάνω αυτό που λες. Εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε μέχρι να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και εμείς βεβαίως τις ταινίες κάποιων φίλων. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαστε σίγουρα εδώ διατεθειμένοι να προβάλλουμε οτιδήποτε φτιάξετε και να πείτε ό,τι νομίζετε για το έργο σας. Γιώργο, και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχεις, καλή χρονιά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη της ταινίας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια χαρά σου και πάλι. Γεια χαρά. Φίλοι μου,
Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε και κοντά μας κάποιους φίλους. Έχουμε έναν δημιουργό, ας μην κουτσομπολέψω πριν, ένα νέο άνθρωπο, τον Γιώργο, τον... Γιώργος Παυλούδης. Γιώργος Παυλούδης, Μιχάλης Φελάνης. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, του ημερολόγιου, του μεροκάματου, ενός ληστή. Το λέω συνέχεια ημερολόγιο, δεν ξέρω πάνω το σκηνοθέτης, το θέμα, γιατί επιμένω στη λέξη. Ο Μιχάλης λοιπόν και ο Γιώργος, ο Μιχάλης είναι ο σκηνοθέτης, όπως είπαμε, και σεναριογράφος της ταινίας αυτής. Ο Γιώργος είναι ένας από τους αυτοθυσιαζόμενους σε αυτές τις δουλειές, από τους φίλους που τα κάνουν όλα, βοηθούν τα πάντα. Παρ' όλα αυτά είσαι μοντέρνο, νομίζω. Ναι, κυρίως μοντέρνο. Όχι ταινία. Όχι συγκεκριμένη. Ναι. Συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγής. Οργάνωση παραγωγής. Είναι αυτή η ομάδα η μεγάλη που πρέπει να... Μακηγές, ηλεκτρονό. Στις μικρού μήκους συνήθως όλοι κάνουν όλα. Τελικά, όπως το να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Να κάνουμε πράξη αυτό που έγραφε με κόπο ο Μιχάλης. Ναι, το έγραψε με κόπο. Με υδρότα. Με υδρότα κόπο. Με υδρότα. Ναι, μα είναι πολύ σχολαστικό, σχολαστικά γραμμένο. Είναι μια ταινία που στις μικρούς μήκους τουλάχιστον πολύ δύσκολα βλέπουμε τόσο καλές ερμηνείες και με τόσο ακρίβεια στο λόγο και στην... όλοι οι συντελεστές συντέλεσαν για να μπορέσει να... Πολύς κόσμος είχατε, είναι ακριβή παραγωγή. Ναι, το καλό ήταν ότι το σενάριο είχε βραβευτεί από σε ένα διαγωνισμό που είχε διοργανώσει η T-Short και το βραβείο ήταν της Village, όπου μας έδωσε μια δυνατότητα για να μπορέσουμε να βρούμε και χορηγίες και για να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα πιο σωστά. Και έτσι να μας προσέξουν και κάποιοι άνθρωποι και να... Δηλαδή μας βοήθησε η Στέφη, μας στο σκεπλισμό. Μας βοήθησε ο Κωνσταντιλιέρης, ο Μανιός. Πολλοί άνθρωποι γενικά. Σε μηχανή μεταξοπλισμό. Ναι, μηχανή μεταξοπλισμό. Υπάρχει και κάποια κίνηση, υπάρχουν ηθοποιοί που... Ναι, ηθοποιοί... Όλοι έτσι μπήκανε. Όλοι βοηθήσανε. Μάλιστα. Όλοι βοηθήσανε. Το διάφανο, οι κοπέλες που μας δώσαν το χώρο για να το μαγαζί. Η Ντόμινος μας έδωσε φαγητό. Κάνουμε τώρα, θα πάρουμε και χορηγία. Τα έσαι το στομάχι, τη σκέψη, την τέλεσαν οι υπόλοιποι. Πώς το έπιασε ένα τέτοιο θέμα εν τούτης, ενός κλέφτη. Ο αδερφός μου είχε ανοίξει ένα μαγαζί στα Γιάννηνα και εκείνη την περίοδο που έγραψε το σενάριο ήταν που είχα πάει να το βοηθήσω κιόλας να το στήσει. Οπότε σίγουρα ήμουν επηρεασμένος με ένα μαγαζί, με το μαγαζί. Και τότε ήταν και είχε προκηρυθεί ο διαγωνισμός από το T-Short και ήταν να γράψω ένα σενάριο. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα μαγαζί. Γενικά μου αρέσει η κωμωδία. Οπότε μου ήρθε αυτή η ιδέα, ξέρω, ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό να αποκαλύψω τι γίνεται στην ταινία αφού τα πέσει. Όχι, γιατί δεν το χαλάω. Και έτσι μου ήρθε το σενάριο αυτό. Μάλιστα. Είχες μέσα, αν κατάλαβα καλά, ηθοποιούς έμπειρους. Ναι. Με αυτούς πώς τα έφερες βόλτα. Να σε ρωτήσω συγγνώμη πριν να μου απαντήσεις, είναι η πρώτη σου ταινία αυτή? Όχι, όχι, δεν είναι η πρώτη μου ταινία. Έχω κάνει κι άλλες μικρές ταινιούλες. Απλά αυτή ήταν πιο... Που, σίγουρα με ηθοποιούς πιο έμπειρους και γενικά με πιο πολύ κόσμο όσο γίνεται. Ήταν η πρώτη, δηλαδή, απόπειρα με πολύ κόσμο να γίνει κάτι. Για να ξανακάνω λοιπόν την ερώτηση, πώς τα έφερες βόλτα με έμπειρους ηθοποιούς οι οποίοι με τους σχολιάσου. Ίσα, θεωρώ ότι η εμπειρία που είχαν και οι άνθρωποι που ήταν συγκεκριμένοι βοήθησαν πάρα πολύ στο να... να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστεύω. Δηλαδή, ίσα-ίσα ήταν βοήθεια ότι ήταν αυτοί που ήταν. Σε διδάξανε ή τους δίδαξες το ρόλο τους? Υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ μας, δηλαδή, συνεργασία. Προσπάθησα εγώ όσο μπορώ να είμαι με το σενάριο και με το ντεκουπάζ όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται. Δηλαδή, υπήρχε ένα βιβλίο, είχα φτιάξει ένα βιβλίο με το τι πρέπει, δηλαδή εκεί θα μπει η μουσική, εκεί θα γίνει αυτό με τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες. Και από εκεί πέρα ο καθένας ξεχωριστά, όλοι οι συνεργάτες, στο δικό τους κομμάτι και ακόμα και στη βοήθεια και στον υπολείπον, αλλά βοήθεια μεταξύ μας,
καταφέραμε να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιώργο, εσύ πώς το παλεύεις, τι έκανες εκεί, πώς βοήθησες την ιστορία? Εγώ, όπως είπα και πριν, το οργάνωσα το πίσω κομμάτι. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα στηρίξουν μια τέτοια ταινία, μικρού μήκους, αλλά με ανάγκες μεγάλης διάρκειας ταινία. Ανέλαβα αρκετούς χορηγούς, κυρίως τις ομάδες πώς να κινηθούν μέσα στο χώρο. Μακηγές, ηθοποιούς. Την οργάνωση, κύριε. Την οργάνωση. Εντάξει, όχι μόνος μου, προς Θεού. Δόξα τω Θεώ, η ομάδα ήταν μεγάλη και είναι αυτό που μας αρέσει. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κάνουμε όλα. Και μας αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεράκι σε συγκεκριμένα πράγματα. Κανένας δεν θα φωτίσει καλύτερα από έναν ο οποίος ασχολείται με τα φώτα. Και κανένας δεν θα παίξει καλύτερα από κάποιον που ασχολείται. Είχατε επαγγελματικό συνεργείο. Ναι. Φίλοι γνωστοί, αλλά ναι, επαγγελματίες. Μόλις έχουν δηλαδή σχέσεις φιλικές και αυτό είναι σημαντικό. Και είναι επαγγελματίες, ναι, στον χώρο. Θέλω κι άλλα να ρωτήσω πιο έτσι, επαγγελματικά, να δούμε στην ταινία. Γιατί ναι, βέβαια. Φυσικά, ναι, έτσι, και να, μετά να μιλάμε πιο μια δυνατότητα σε συγκεκριμένα. Πάμε να δούμε λοιπόν το. Μεροκάμα των Ενός Ληστή. Για όλους. Μιχάλης Φελάνης. Εξάρες! Αυτά είναι! Τι δεν πιστεύεις, ρε Τάκη, τι λέρναμε. Εγώ να σε κλέψω! Άσε ρε, περίμενε να σου δώσω ένα πελάτη να σου πει να πούμε. Με συγχωρείτε, αλλά περιμένω τόση ώρα. Θα με εξυπηρετήσετε καμιά φορά? Τάκη, παίξε για λίγο μόνο σου. Δυστυχώς δεν έχω ψηλά, αλλά έχει ένα περίπτωρο ακριβώς απέναντι. Άμα θες, πας και χαλάς. Εγώ να πάω το χαλάσω. Καλά πλάκα μου κάνεις τώρα. Έλα, εδώ απέναντι λέμε είναι. Α, καλά. Άμα με ξαναδείς, γράψε μου. Κοίτα ρε, κάτι άνθρωπο είναι. Πώς να πάει μπροστά ρε, η Ελλάδα με κάτι τέτοιο. Τζίκια παντού, η μοναδική σιωπή. Μέσα στη μέση του πουθενά ένα καπηλιό. Πολύ πιο σιωπή, η μοναδική σιωπή. Φίλος, όπα ρε, είσαι με κανένα. Έλα, ρίξω μία να τελειώνουμε. Ε, φέρε τα λεφτά να τελειώνουμε. Δεν έχω όρεξη για βλακίες. Δεν αστειεύομαι, αμείω τώρα. Άνοιξε το! Πού τα λεφτά, ρε? Δεν έχω άλλα λεφτά, αυτά είναι. Δεν ήρθα να ανοίξω συζήτηση, το ταμείο σου ήρθα να ανοίξω. Αλήθεια λέω, δεν έχω άλλα λεφτά. Μην παίζεις μαζί μου, θα σε σκοτώσω. Οικονομική κρίση, φίλε. Δεν έχω άλλα λεφτά. Είσαι καλά, άνθρωπέ μου!
Μάθαμε όλοι με την οικονομική κρίση να πούμε και δικαιολογίες. Φιλαράκο, όσοι μπήκαν στο μαγαζί σου τους έδιωξες με την απραξία και με την βαρεμάρα σου. Αλλά φαντάζομαι είσαι υπάλληλος εδώ πέρα, ε, και σε πληρώνω για να κάθεσαι. Δικό μου είναι. Η βλακεία σου δεν έχει όρια. Φτάνει! Τίποτα. Τι κάνουμε τώρα? Γεια σας! Συγγνώμη που ενοχλώ. Βέβαια από τα μπελάκια έξω γράφει κλειστό, αλλά επειδή σας είδα μέσα είπα να μπορώ να ρωτήσω. Πόσο κοστίζει αυτό το βραχιόλι? 100 ευρώ. 100 ευρώ! Μισό λεπτό. Δεν καταλάβατε καλά. Η αρχική του τιμή είναι 200 ευρώ και εγώ σας το αφήνω. Ξέρω, 100 ευρώ. Είναι μοναδικό κομμάτι. 100 ευρώ. Μισό λεπτό να το δοκιμάσετε. 100 ευρώ. Δείτε τι όμορφα που είναι πάνω σας. 100 ευρώ. Αναδεικνύει το υπέροχο χέρι σας. 100 ευρώ. Το είναι σας. 100 ευρώ. Έχω κι άλλα πολύ ωραία πράγματα για όλα τα πορτοφόλια. Ελάτε να σας δείξω. Αργήσατε και μόλις κλείσει. Σάμι. Γεια σας. Πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω? Είχα πει στον αδερφό μου ότι θα περάσω. Μα καλά που είναι. Του είχε μια ξαφνική δουλειά και μ' άφησε στο πόδι του. Δεν ήξερα ότι προσέλαβε υπάλληλο. Δεν συστηθήκαμε. Αποστόλης, φίλος αδερφού σας. Δεν είμαι υπάλληλος, τον εξυπηρετώ. Γεια σου, Αποστόλη. Βλέπω τον έφτιαξες στον αδερφό μου, ε! Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, στο θέμα. Ήρθα να πάρω το δαχτυλίδι με το οποίο θα κάνω πρόταση γάμου στη γυναίκα της ζωής μου. Α, τέλεια. Λοιπόν, για τη γυναίκα της ζωής σας, αφού είναι τόσο ξεχωριστή περίπτωση, έχουμε... Δεν σου έχει πει ο αδερφός μου. Έχουμε κάνει ήδη την επιλογή. Βοήθησε με. Είναι ένα από αυτά εδώ, αλλά... Δεν το βλέπω τώρα. Μήπως το έχει βάλει στο σιτάρι, μισό λεπτό να κοιτάξω. Στο υπόγειο θα είναι. Ποιος? Το δαχτυλίδι. Αχ, α, ναι. Σωστά. Αλλά μην πάτε εσείς, δεν είναι σωστό. Γιατί? Εγώ θα πάω, που είναι και η δουλειά μου. Εσείς θα καθίσετε εδώ πέρα να φυλάτε το μαγαζί. Μην πει και κανένας ληστής. Καλά, φίλε, είσαι πολύ πόδι τελικά. Ξάρες! Σκάσε, γιατί θα σε σκοτώσω. Πού είναι το δαχτυλίδι του αδερφού σου? Το δαχτυλίδι του αδερφού σου! Μαζί με τα άλλα. Πώς ήταν? Μοβ. Με κάτι μανιτάρια γύρω-γύρω. Όχι, ο βλάκας το πούλησα. Μα καλά, είσαι ηλίθιος! Έβαλε το δαχτυλίδι του αδερφού σου μαζί με τα υπόλοιπα! Και πού το βάλω? Καλά, μιλάμε, δεν παλεύεσαι, φίλε, έτσι. Τσιμουδιά τώρα. Πού πάμε? Φίλε, δεν την παλεύω, πρέπει να κατουρίσω. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά έχει χαλάσει το καζανάκι μας. Αν δεν πάω τώρα, θα τα κάνω πάνω σου, μωρέ. Stop!
Μισό λεπτό! Τι έγινε ρε, το βρήκες? Όχι, δυστυχώς δεν το βρήκα. Αλλά σας έχω μια καταπληκτική πρόταση. Αποστόλη μου, εγώ αυτό θέλω. Μα γιατί είστε επιμονός? Δείτε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι. 5 γυναίκες μου το έχουν ζητήσει σήμερα και εγώ δεν το έδωσα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το φυλάζει τη δική μου γυναίκα. Μεταξύ μας. Έννοια σου. Κρατάω μυστικά. Αλλά επειδή η δική σας περίπτωση είναι τόσο ειδική και επειδή σας νιώθω... Όντως, είναι πολύ ωραίο. Τι λίχτο. Τι χαλασμένη, ρε, και μπαρμπούτσαλα μου λες. Μια χαρά είναι η τουαλέτα κάτω. Και άκουσα και κάτι περίεργους θορύβους. Θορύβους. Ποντίκια, ρε. Α, ναι. Θα κάνετε απολύμανση. Έτοιμο το δωράκι σας. Σας παρακαλώ, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Αποστόλη μου, εδώ τα χαλάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν τα δεχτείς, θα σε συλλάβω. Εντάξει, παραδίνομαι. Γαμώτο. Πουτάνα τα έκανα. Ευτυχώς που δεν το είδε ο Μάκης. Ποιος Μάκης? Α, πλάκα κάνω. Μάκης, ρε. Το μπαγκάσα. Έτσι ρε, να σα πει στη φυλακή ρε, να πούμε ο αλήτης. Άκουσε και να είμαι κλεισμένο στο υπόγειο. Δεμένο ρε, έτσι ρε, να πούμε ο αλήτης. Άντε ρε. Οπα, περίμενε. Φίλε, τι είναι αυτά τα λεφτά ρε. Εδώ ρε, εδώ, τι είναι αυτά τα λεφτά ρε. Τι είναι αυτά? Αυτά που έβγαλα. Οπα, κάτσε, κάτι χάνω εδώ πέρα. Πόσες μέρες ήμουν κλεισμένο στο υπόγειο? Μία. Και έβγαλες όλα αυτά τα λεφτά σε μία μέρα? Ναι. Μάλλον... χρειάζομαι έναν πάλι. Περισσότερο... όσο χρειάζεσαι να κρατούμε. Καλά μου. Καλώς τα. Fraga, fraga, en la tesoro.
Σου είναι λοιπόν πιο χρήσιμος. Λιγότερο χρήσιμος ένας κρατούμενος, εσένα αστυνομικέ, από ότι σε μένα ένας υπάλληλος. Τι ωραία τάκα να το κρατήσουμε, να το θυμόμαστε. Παιδιά, είδαμε πολύ καλές ερμηνείες. Είπαμε. Για τη διδασκαλία στους ηθοποιούς σου, έχεις να πεις, σε ξαναρώτησα. Οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Από εκεί πέρα, δηλαδή έλεγα ένα πράγμα και πιάναν 10. Μάλιστα. Είμαι και εγώ της ίδιας άποψης. Δηλαδή, είναι σπουδαίο να μπορείς να βγάλεις από τον ηθοποιό σου το καλύτερο που έχει να δώσει με αυτό που του ζητάς να γίνει, παρά να του φοράς επί τούτου ένα σώνει και καλά κάτι να κάνει όπως εσύ το φαντασιώθηκες κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, πριν από αυτό, υπάρχει ένα σενάριο. Και σε αυτό το σενάριο βλέπουμε ότι είναι πολύ εξυπναγραμμένο με τη λογική μιας αμερικάνικης συνταγής συγγραφής σενάριου, με πολλές ανατροπές, 3-4 εδώ μέσα. Πες μας λίγο, δηλαδή κάποια στιγμή πώς γράφεται ένα σενάριο, δηλαδή μου. Για πες μας, γιατί εγώ δεν ξέρω τι εγώ. Πώς γράφει κάποιο σενάριο. Θα πω πώς γράφω εγώ ένα σενάριο. Ναι, αυτό. Σίγουρα πρέπει να είναι κάτι το οποίο σε αγγίζει, σου αρέσει, κάτι δηλαδή από σένα. Αυτό που θεωρώ ότι πολλοί μπορεί να κάνουν λάθος εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή που δεν μου αρέσει, είναι ότι προσπαθούν να δουν κάτι όπως είναι απ' έξω και να το φέρουν στα ελληνικά δεδομένα. Έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερο να βγάζουμε σενάρια, ιδέες, να γράφουμε αυτά που μας αγγίζουν εμάς, δηλαδή μέσα από τη δική μας πραγματικότητα και να αναδεικνύουμε τα. Δηλαδή, ό,τι μας ενοχλεί να θέλουμε να το πούμε ή να θέλουμε να δείξουμε κάτι, αλλά μέσα από, από εδώ, από την Ελλάδα. Κάτι που ξέρουμε καλά. Mm-hmm. Ενώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δούμε μια αμερικάνικη ταινία και μας αρέσει και πάμε να μιμηθούμε την αμερικάνικη ταινία, δεν θα μπορέσει να την αποδώσουμε εδώ με τα budget που έχουμε και με τους ανθρώπους που έχουμε να βγει το ίδιο πράγμα. Ούτε έχουμε την κουλτούρα αυτή. Οπότε θα βγει κάτι το οποίο θα είναι λίγο. Ναι, είναι σαφές πως δεν είναι αμερικάνικο το θέμα, η ταινία είναι καθαρά ελληνική. Αλλά ο τρόπος συγγραφής όμως είναι κλασικός, σφιχτός. Από ό,τι βλέπουμε, σφιχτό ντεκουπάζ. Πριν μου απαντήσεις, έχω πει στους φίλους μας εδώ και καιρό ότι το σενάριο είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για όλους, ακόμα και για την οργάνωση παραγωγής. Δηλαδή, από το πώς είναι γραμμένο, θα πρέπει να ξέρει ο καθένας να βγάζει το συμπέρασμα του τι πρέπει να κάνει από τη δουλειά αυτή. Επίσης, έχουμε πει ότι μια ταινία, πριν γίνει ταινία, ουσιαστικά είναι ένα κόμπεξ, έως και σχεδιασμένο καρέ-καρέ. Έτσι, νομίζω κάτι τέτοιο έχει κάνει. Τον ντεκουπάζ που λέμε. Επίσης, η συνταγή που λέμε, δηλαδή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κινήσεις το ενδιαφέρον του θεατή σου σε όλη τη διάρκεια που αφηγείς, έτσι. Επίσης, είναι μια ιστορία που πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος ή μέση, αρχή, τέλος ή τέλος, μέση, αρχή, άσχετα από τη σειρά, αλλά πρέπει να την έχει. Έτσι, είναι και αυτό είναι θέμα μοντάζ, νομίζω, Γιώργο. Ναι, φυσικά, είναι. Δεν μπορώ να σου δώσω μια αφήγηση έτσι, γραμμική, αλλά να μου την κάνεις τούμπα εσύ, 10 κομμάτια και μου ξαναπεί. Για πες μας λίγο για το μοντέρ. Συγγνώμη, μοντέρ, φεύγω από σένα, Γιώργο. Παρένθεση. Και πάλι, εντάξει, δεν έχω. Γιώργο, Μιχάλη. Δεν έχω δουλέψει εγώ στο μοντέρ συγκεκριμένη. Αλλά είναι αλήθεια ότι μπορείς να πλέξεις και να δώσεις μια άλλη ιστορία στο ήδη γραμμένο σενάριο. Το μοντάζ, εντάξει, είναι δυνατό, είναι άλλο ένα εργαλείο και για το σκηνοθέτη και για το σενάριογράφο. Είναι ένα εργαλείο στο post που θα σου δώσει κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα δεν διορθώνει λάθη. Έτσι, δεν μπορείς κάτι που δεν έχεις γυρίσει να στο σώσει το μοντάζ. Αλλά είναι ένας τρόπος αφήγησης, ένας τρόπος προβολής ή να αναδείξεις κάποια πράγματα, κάποιες γωνίες της ταινίας πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που με κόπο έχει γράψει, σχεδιάσει, επινοήσει ο Μιχάλης, που θα μας πει πώς το κάνει στην ταινία του, εσύ από τη θέση του μοντέρ, όχι αυτής της ταινίας, της όποιας, ως μοντέρ, ως θέση. Πράγματι, είναι έτσι. Μπορεί να το κάνεις πάνω κάτω. Είχα κάνει και εγώ μια ταινία κάποτε που την είχα μοντέρει με τη Γιάννα Σπυροπούλου, αν θυμάμαι καλά. Και επέμενα να κάνω εγώ το δικό μου και σαν και καλά. Ρε, μου την είχα δει έτσι. Αυστηρά. Πρέπει να είναι αυτό. Και ήταν και καλούτσικη παραγωγή.
Και έπρεπε να βγει 25 λεπτά γιατί είχα τη φιλοδοξία να παίζεται και σε κανάλια. Μπορείς να πάει και σε τηλεόραση, τηλεόραση σε συγκεκριμένους χρόνους. Μιλάμε, ήταν ένα πιλάφι του κερατά, δεν βλεπότανε. Ήθελε τουλάχιστον το μισό κομμάτι γύρισμα και από ότι μετά από πολλά χρόνια το ξαναείδα. Ήθελε και τελείως άλλη λογική μοντάζ. Δηλαδή να μπερδευτεί το τέλος με την αρχή, τη μέση, όλο του να γίνει ένα άλλο πράγμα. Κάτι που βέβαια πολύ σπουδαία μοντέρ Γιάννη Σπυροπούλου. Αλλά το υπάκουσα στο πιτσυρικά σκηνοθέτη. Οπότε. Και πάει λέγοντας. Πέρασε λίγο για τον τρόπο που το έγραψε έτσι. Λοιπόν, το σενάριο στην αρχή θα ήθελα να ήταν μια έτσι ωραία ιδέα. Οπότε. Προσπαθεί να φτιάξει όσο γίνεται. Και εμένα αυτό που μου άρεσε στο σενάριο ήταν ότι πολλές φορές το διάβαζα και μπορεί να γέλαγα με κάποια πράγματα με τα σκηνικά που σκεφτόμουν στο μυαλό. Στην πορεία προσπάθησα να γίνω όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται, να κάνω το decoupage, δηλαδή να φτιάξω το σενάριο, να κάνω τα πλάνα ακριβώς που πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Και βοήθησε πάρα πολύ και μετά και όταν ας πούμε, έγινε η επιλογή των ηθοποιών στις πρόβες, προσπάθησα να στηθεί το σενάριο πάνω σε αυτούς. Δηλαδή, μου αρέσει να δουλεύω με τους ηθοποιούς, να τους βγαίνει η ατάκα ακριβώς. Εγώ είχα δηλαδή όλη την ιδέα πώς πρέπει να πάει, τι, πού πρέπει να κινηθούμε, πώς πρέπει να κινηθούμε. Και από εκεί και πέρα, οι ατάκες να βγαίνουν όσο πιο φυσικά γίνεται στους ηθοποιούς που είχα. Φάνηκε αυτό. Ναι. Και είναι πολύ όμορφη αυτή η επικοινωνία του εμπνευστή με το ερμηνευτή τελικά. Έτσι. Ναι, και ήταν, βγήκε ένα. Είναι ευτυχή η συγκυρία. Ναι, είμαι κάποτε βοηθό σε μια σύριαλ παλιά. Το είπα ακόμα, ήταν φίλοι τα σύριαλ. Ας μην πω το όνομά του, γνωστό σκηνοθέτη. Μα έχει μια τέτοια μανία να πρέπει ο ηθοποιός να κάνει, να γυμνεύσει και το ματιού. Δηλαδή, εκείνο ο ληστή, α πούμε, που θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη του πώ τον ήθελε, έπρεπε και τη σύσπαση του προσώπου να την επιβάλλει ο σκηνοθέτη. Και λίγο πιτσιρικά θα είναι δυνατόν. Γιατί ήταν φτασμένο άνθρωπο και εγώ βοηθό. Και φυσικά εκείνη η αισθητική τελείω ευτυχώ έχει παρέλθει. Νομίζω είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Ναι, τουλάχιστον εγώ μου αρέσει να δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να προσπαθώ να παίρνω από του ανθρώπου αυτό που μπορούν να δώσουν. Και του βγαίνει και πιο εύκολα. Ναι. Οπότε υπήρχε αυτή η λογική. Σίγουρα κάναμε και τις πρόβες μας πριν, δηλαδή υπήρχε καλή οργάνωση όσο γίνεται να μπορέσουμε να είμαστε συγκεκριμένοι και στο γύρισμα να κάνουμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μην κάνουμε καμία καθυστέρηση. Είχαμε ένα μαγαζί το οποίο. Για δύο μέρες δεν είχαμε πολύ χρόνο για να κάνουμε το όλο αυτό. Σε δύο μέρες το γύρισε το όλο αυτό εκεί μέσα. Ναι. Μάλιστα. Νύχτες δηλαδή. Ναι. γιατί στην ουσία ήταν ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει. Και έπρεπε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, δηλαδή και ευτυχώς ήταν καθαρά Δευτέρα, οπότε είχαμε και τη Δευτέρα. Το Σάββατο το φτιάχναμε, το μαγαζί το αλλάζαμε. Την Κυριακή, Δευτέρα κάναμε γύρισμα. Και μετά, μόλις τελειώναμε το γύρισμα, μέχρι τα ξημερώματα πρέπει να ήταν έτοιμο τη Τρίτη. Πώς το βρήκαμε, να το παραδώσουμε. Για να το παραδώσουμε, να μπορέσει να δουλέψει. Οπότε φαντάζομαι το φροντιστήριο, το script δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, να κρατάει το τι ήταν πριν και τι ήταν μετά. Ναι, και η σκηνογράφος ειδικά είχε φωτογραφίσει τα πάντα για να μπορέσουν να είναι όλα ακριβώς. Και... Μάλιστα. Έχετε και πάρα πολύ σπουδαία μουσική. Ναι, ο Γιώργος Γραμμόζης έχει κάνει τη μουσική και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γραμμένη για την ταινία. Για την ταινία, ναι. Μάλιστα. Μοντάζ. Μοντάζ έκανε ο Μίλτος ο Μπούμης, ο οποίος είναι στην Αγγλία. Ήταν και κάναμε τη διαδικασία μέσω Skype, ήταν λίγο πολύπλοκο όλο. Το μοντάρατε μέσω Skype. Ναι, κάναμε, ναι. Ναι. Μου έστελνε το υλικό, ξαναμιλάγαμε, ήταν λίγο... Σπουδαίο. Ναι. Και ήταν και χρονοβόρο, αλήθεια ήταν, γιατί... Χρονοβόρο βέβαια, ναι, για τα δικά μου δεδομένα. Ο παραγωγός σας. Το όλο κομμάτι, την επίβλεψη την είχα στην ουσία εγώ και από εκεί και πέρα υπήρχαν όλοι οι φίλοι που βοηθάγανε στο κομμάτι της παραγωγής και οι εταιρείες που βοηθήσανε, η Στέφη με τα μηχανήματα φώτα και βαν και τα λοιπά, η Άκτρος με τον εξοπλισμό κάμερας, μετά αργότερα η Ανμάρ μας έδωσε μας έκανε color. Ναι, βάζω, φτάνει, όχι άλλη χορηγία. Κάνανε και το. Μάλιστα. Κάτι ετοιμάζεται παρόλα αυτά τώρα καινούριο, Ναι,
είναι ένα καινούριο σενάριο που έχω γράψει η Μικρούλη, το 7-29, το οποίο θέλουμε να το γυρίσουμε όσο πια μέσα γίνεται. Δεν λέω σε άλλο θέμα, δεν είναι κωμωδία. Και είμαστε τώρα στην διαδικασία που έχουμε βρει τα πάντα, μας λείπει το σπίτι. Λοιπόν, εδώ, μέσα από την εκπομπή, στους φίλους μας. Ναι. Ζητάμε κάτι τι, για να δούμε τι ζητάμε. Θέλουμε να βρούμε έναν χώρο. Θέλουμε ένα σπίτι το οποίο όσο γίνεται να έχει μεγάλους χώρους, minimal. Θα θέλαμε ιδανικά βιομηχανική αισθητική και αν μπορεί να κυριαρχεί το γκρι και το άσπρο. Μάλιστα, δηλαδή τι ακριβώς, πες το μας με ακρίβεια, να καταλάβουν οι φίλοι, γιατί δεν ξέρουν ούτε το σενάριο, δεν έχουν εφημιδιάζουμε τώρα. Για το σπίτι, Ένα μεγάλο χώρο θέλουμε βιομηχανικής αισθητικής. Βιομηχανικής αισθητικής, ναι. Ένα μοντέρνο, που έχει μοντέρνο. Γίνει κατοικία, ας πούμε. Είναι ένα διαμέρισμα, ας πούμε, σαν αυτό που βλέπουμε σε διαφημίσεις και ακόμα σχεδόν, έτσι λίγο πιο... Κάτι στη λογική, ας πούμε, loft στο γκάζι. Ναι. Έχω και κάτι... Αυτά τα σπίτια που η κουζίνα έτσι, με το σαλόνι είναι λίγο μαζί, που είναι και λίγο... πιο κρύα και ουσιαστικά ναι, για να μην πνίγονται οι δύο χώροι που είναι διαφορετικοί. Τώρα θυμάστε και αρχιτέκτονες να το εκφράσουμε αυτή τη δημιουργία ακριβώς, αλλά είναι ένα τέτοιο σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν οι φίλοι μας, το σημαίνει, δεν πληρώνουμε γιατί αυτές οι ταινίες δεν έχουν λεφτά. Εντάξει, αλλά τους θέλουν να εμπλακούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, παιχνίδι, επαφή με τον κινηματογράφο, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Να μπορούμε κάπως να... Μέσα από την εκπομπή, να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι. Το δικό σου. Ναι. Το οποίο... 693. Λοιπόν, το τηλέφωνο του Μιχάλη του Φελάνη είναι το 69-333-20888. Εάν το σαράκι, η περιέργεια, το μεράκι... σας... Τους υποσχόμαστε ότι όπως θα το βρούμε θα τα αφήσουμε. Αυτό είναι. Πραγματικά και θα είναι πολύ διασκεδαστικά και για αυτούς. Μάλιστα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να... Όποιοι φίλοι... Μακάρι να μπορείς να βοηθήσουν. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Κάτι λίγες μέρες έχουμε μπροστά. Ναι. Θα αναγγίσουμε, θέλουμε ιδανικά να γίνουν 4 και 5 Γενάρη. Μάλιστα. Για το χώρο. Ωραία. Εκεί όποιος άλλος θέλει να βοηθήσει και μπορεί και κατέχει κάτι από εσύ. Νομίζω ότι. Εντάξει, καλό θα είναι. Παρεμβαίνω στη δουλειά σας. Όχι καθόλου, ίσα ίσα η αλήθεια. Όχι καθόλου. Okay. Καθόλου. Λοιπόν, όμως ο χρόνος μας τελειώνει. Να σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Καλή επιτυχία και σε αυτή την ταινία που έχει ήδη πολλές επιτυχίες. Και στην καινούργια που θα κάνετε. Και στη μεγάλη που, Μιχάλη, την περιμένω σύντομα. Και σε εσάς φυσικά που έτσι αγκαλιάζετε. Είναι μια κλασική ατάκα, αλλά όντως είναι πραγματικό. Ναι, μωρέ, το πονάμε, τα αγαπάμε. Λίγο cult όλο τούτο, λίγο underground, αλλά τελικά περνάμε στο underground αγκαστικά. Λεφτά δεν υπάρχουν, δουλειές δεν υπάρχουν. Ναι, λευκές νύχτες λοιπόν. Παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλό κουράγιο, δύναμη. Ας γκρινιάζω εγώ με τις λευκές και τις μαύρες νύχτες. Μας τα έχει πει και ο Κάρπεντερ και ο Άλβερ. Αλλά εντάξει, ζωή κυλάει τα πράγματα. Ναι, προχωράμε. Αντώνουμε. Προχωράμε και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει. Κάνουμε και ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας αποχαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Να αποχαιρετήσουμε και τους φίλους μας. Την επόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Με κάποια άλλη έκπληξη. Επιφυλάσσουμε. Να ευχηθώ καλή χρονιά, είναι η τελευταία Κυριακή της χρονιάς, μια χρονιά πολύ ζωφερής. Να περάσετε όμορφα, προσέχετε το χαρτί, είναι των ημερών. Γενικώς προσέχετε σε μέρες πονηρές. Κάντε σινεμά, στείλτε μας τις ταινίες σας, να τις προβάλλουμε, να τις συζητήσουμε, να πείτε ό,τι νομίζετε ότι έχετε να πείτε για αυτές. Στο φινάλε, ζήστε τις δικές σας ζωές. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεια σας, φίλοι μου.